Πάμε στον κύριο Γιώργο Γεωργαντά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγρότες. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θα κάνουμε αρχή με το θέμα της φέτας, για το οποίο και σας καλέσαμε και το έχουμε προετοιμάσει από εχθές, αλλά φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα προκύψουν και άλλα ερωτήματα. Πρώτον, υπάρχει μια εταιρεία η οποία δείχνει να μιμείται, δηλαδή να φτιάχνει από μίμηση φέτας. Αυτό το πράγμα επιτρέπεται ή παραβιάζεται κοινοτική οδηγία? Και τι έχετε κάνει εσείς γι' αυτό? Βεβαίως και παραβιάζει τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Όπως ξέρετε, η φέτα είναι ένα αναγνωρισμένο ΠΟΠ προϊόν. Και ακριβώς επειδή είναι αναγνωρισμένο ΠΟΠ προϊόν, πρέπει να συμβαίνουν δύο πράγματα που είναι υποχρέωση των κρατών μελών και θα σου πω τι έχουμε κάνει. Το ένα είναι να προστατεύεται βεβαίως η διακίνησή της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το άλλο, που βασίζεται σε μια νομολογία την οποία δημιούργησε η χώρα μας μετά από μια προσφυγή που έκανε κατά του κράτους της Δανίας, είναι ότι κανένα κράτος μέλος δεν επιτρέπει να παρασκευάζεται το έδαφος της ΠΟΠ προϊόν, ναι, και να εξάγεται σε τρίτες χώρες. Δηλαδή η δικαιολογία είναι ότι η προστασία, ή μάλλον η βάση είναι ότι η προστασία δεν είναι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τα κράτη-μέλη οφείλουν να εμποδίζουν, να μην επιτρέπουν οποιαδήποτε διακίνηση, έστω και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτα κράτη. Αυτό έγινε με αφορμή παρόμοια περίπτωση της Δανίας, mm-hmm, όπου προσφύγαμε, δικαιωθήκαμε. Η απόφαση βγήκε πριν από λίγους μήνες και μάλιστα δημιουργήσαμε και δεδικασμένο ευρωπαϊκό. Και με τον ίδιο τρόπο, με το δεδικασμένο πλέον, εδώ και ένα μήνα περίπου που έχουμε ενημερωθεί για το γεγονός αυτό, με πρωτοβουλία, μάλλον και πρωτοβουλία, με ενέργειες που κάνει αυτή τη στιγμή τις οφειλόμενες ενέργειες ο Ελγό Δήμητρα, αλλά και το Υπουργείο μας, και έχουμε ζητήσει την άρση, το να σταματήσει η συγκεκριμένη εξαγωγική δραστηριότητα, η συγκεκριμένη παρασκευή και εξαγωγική δραστηριότητα δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο. Ναι. Και το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις απαντήσεις οι οποίες θα μας δοθούν και ελπίζω την άμεση συμμόρφωση. Μες. Αν δεν υπάρχει άμεση συμμόρφωση, θα προβούμε σε ό,τι προβλέπουμε. Άρα έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο να σταματήσει. Τώρα γίνανε οχλήσεις για να σταματήσει, γιατί θεωρητικά το κράτος μέλος δεν γνώριζε ίσως την δραστηριότητα αυτή, την οποία όμως εμείς τώρα την καταδείξαμε και αναμένουμε από το κράτος μέλος να κάνει τις αναγκαίες ενέργειες. Mm. Νομίζω ότι άμεσα θα έχουμε αποτέλεσμα σε αυτό, και άλλωστε από τη στιγμή που υπάρχει και το δεδικασμένο, δεν μπορεί να υπάρχει καμιά δικαιολογία σε μια τέτοια πράξη. Λοιπόν, από τον Οκτώβριο, λέει ο Γιώργος, περιμέναμε από 150 ευρώ και τα κάνετε 65. Δεν ξέρω τι εννοεί, αν καταλαβαίνετε εσείς, κύριε Γιώργαντά. 150 θα πάρουν αυτοί που πάθαν και ζημίες. Εννοεί προφανώς τις ζημίες στους ροδακινοπαραγωγούς στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν είπαμε ότι θα δοθούν 150 ευρώ σε αυτούς που πάθανε ζημία από προκοπτώσεις και 70 ευρώ σε αυτούς που έχουν απλά τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, οι οποίοι όμως δεν είχαν ζημία από προκοπτώσεις. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Ναι, ολοκληρώστε. Επειδή έχω και μια είδηση τώρα, ναι, πριν από μισή ώρα, να το πω έτσι. Ήρθε η πρώτη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πληρώσουμε μέσω της διαδικασίας που έχει δημιουργηθεί για την Ουκρανική κρίση τα πρώτα χρήματα για τα μήλα και τα κάστανα. Εκδίδονται αυτή τη στιγμή οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Τις επόμενες μέρες οι συγκεκριμένοι παραγωγοί να πάρουν τα χρήματα που έχουν ανακοινωθεί, και το αμέσως επόμενο διάστημα, σε λίγες επόμενες μέρες, αυτό θα ακολουθήσει και με όλες τις άλλες παραγωγές. Σήμερα ήρθε η πρώτη έγκριση. Ο Γιάννης λέει: καλό μεσημέρι. Είναι από τη Λαγκαδιά Αριδαίας. Τα κεράσα δεν πάνε καλά, μιας και ο πάγος λέει: μία ο αέρας. Πολύ χαμηλή τιμή από το χωράφι πέρυσι. Ελπίζουμε φέτος να είναι καλύτερα. Έχετε εικόνα εσείς? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κλιματικές αλλαγές, οι οποίες πραγματικά επηρεάζουν πολλές παραγωγές. Και δεν εννοώ τις παλιές γνωστές ακραίες καταστάσεις, όπως ας πούμε ένα χαλάζι. Έχουμε μεγάλες περιπτώσεις, από πολλές περιπτώσεις μεγάλης θερμοκρασίας και μετά άμεσα βροχόπτωσης, μετά πτώση θερμοκρασίας, και έχουμε πραγματικά ζητήματα σε πολλές παραγωγές. Προσπαθούμε είτε μέσω του ΕΛΓΑ, όπου ο κανονισμός το επιτρέπει, είτε μέσω των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε, να στηρίξουμε τις παραγωγές αυτές. Το κεράσι είναι μία από τις παραγωγές που πέρσι έχει ταλαιπωρηθεί. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης από το Άργος λέει: γιατί εξαιρεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τα σχέδια βελτίωσης, παρότι υποβάλλουμε δηλώσεις ΟΣΔΕ και πληρώνουμε και ΕΛΓΑ?
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αποκλείουμε. Αυτοί που έχουν αυτές τις δύο προϋποθέσεις δεν αποκλείονται. Μάλιστα. Αναμένονται οι πληρωμές, λέει ο Θοδωρής, στους αγρότες από τα καμένα της αρχαίας Ολυμπίας το 2021. Εκεί νομίζω ότι τις επόμενες λίγες μέρες θα γίνει η συμπληρωματική πληρωμή. Έχουν πληρωθεί το 2001, συγγνώμη. Το 2021. 2021, ναι. Θα γίνει συμπληρωματική πληρωμή. Έχουν γίνει πληρωμές σε μεγάλο αριθμό δικαιούχων. Ναι. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τεχνικής φύσεως σε σχέση με το Κοπέρνικους. Ένα σύστημα το οποίο παρακολουθεί και βλέπει τις εκτάσεις αυτές. Είναι τεχνικό, δεν μπορεί να γίνει κατανοητό, το καταλαβαίνει αυτός που μας ακούει. Mm-hmm. Πάντως και σε αυτούς τους υπολοιπόμενους θα γίνει η πληρωμή το αμέσως επόμενο διάστημα. Όταν μιλάω για αμέσως επόμενο διάστημα, μιλάω και πιστεύω θα γίνει τόσο του μήνα Απριλίου. Δύο ακόμη ερωτήματα πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Υπουργέ. Ο Δημήτρης από την Πρέβεζα λέει: ήμασταν σε ένα πρόγραμμα ορισμένοι κτηνοτρόφοι με χαμηλό εισόδημα και πήραμε 14.000 ευρώ σύνολο. Πρώτη δόση 10.000 και τα υπόλοιπα θα μας τα έδιναν σε 3 χρόνια. Πότε θα γίνει αυτό, πρόγραμμα για κτηνοτρόφους? Είναι πάρα πολλά τα προγράμματα πραγματικά που τρέχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο πρόγραμμα μιλάει. Πάντως με όλα τα προγράμματα και ό,τι αξιοποίηση μπορούμε να κάνουμε από ευρωπαϊκούς πόρους τους κάνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο πρόγραμμα μιλάει ο... Μάλιστα, να μας το κάνει λίγο πιο συγκεκριμένο. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει, όσον αφορά την εθνική διεπαγγελματική οργάνωση κρέατος, τι έχει γίνει σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Εκεί υπήρξε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που βγήκε πριν λίγες μέρες, που την απόφαση περί ανάκλησης της διεπαγγελματικής κρέατος την αναστέλει έως τον Ιούνιο, ακριβώς γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να τρέξουν μέχρι τότε, αλλά η κρίση ή όχι της ορθότητας της απόφασης του Υπουργείου θα επί της βάσεως τη βασιμότητά της θα κριθεί τον Ιούνιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε απλά μια αναστολή της απόφασης που έχει εκδοθεί κατά ένα μέρος. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Γεωργαντά. Ο κύριος Γεωργαντάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.